Όταν σε δει ο γιατρός και σου πει δεν έχεις τίποτε. Μα εγώ γιατρό μου πολύ. Εγώ υποφέρω. Δεν έχεις τίποτε, είναι η ιδέα σου. Δεν είναι η ιδέα. Δεν είναι η ιδέα. Κάτι έχω. Τότε πρέπει να πάμε στον Χριστό. Να έρθουμε διότι είναι ο διάβολος στο μέσο. Είναι οι μαγείες στο μέσο. Είναι ο θόνος στο μέσο. Είναι η αχαριστία στο μέσο. Είναι η διαβολός. Η διαβολάντα. Γι' αυτό θα πάμε πρώτα στο γιατρό για να μην πούν ότι οι χριστιανοί είναι καθυστερημένοι. Θα πάμε στο γιατρό, θα πάμε στο ψυχολόγο που δεν πιστεύει στη ψυχή. Ψυχίατρο. Ψυχίατρο. Δεν είναι γιατρός του ψυχολόγου, σώμα δεν είσαι εσύ. Ψυχίατρο. Ψυχίατρο. Ψυχίατρος είναι ο Θεόδωρος. Του μιλάς για τη χάρη του Θεού και εκείνο σου λέει πού είναι ο Θεός. Έτσι κάνει. Μακάρι να είχαμε γιατρούς Αγίους. Αγιατρούς Αγίους. Οι Άγιοι Ανάργυροι ήσαν γιατροί. Αλλά πήγαιναν με τον Χριστό στο χέρι, στην καρδιά, στο στόμα και ιάτρευαν όλον τον κόσμο. Τώρα πηγαίνει στους γιατρούς και εκείνοι κοιτάζουν το αργύριο. Το αργύριο. Τίποτε άλλο. Δεν βλέπετε και τι παράξενο πράγμα τώρα οι γυναίκες που γεννούν. Είστε σε 100 γυναίκες, οι 90 τις παίρνουν κεσαρική. Γιατί? Διότι όταν λένε κεσαρική ζητάει κρύματα. Δεν την αφήνουν να γεννήσει φυσιολογικά. Και έπειτα να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα που φτάσαμε με τούτους τους Ευρωπαίους που θέλουν να μας βάλουν στη γραμμή, να μας βάλουν του Έλληνος, ο τράχυλος, σκλαβιά δεν υπομένει. Δεν μπορεί να το δαμάσεις τον Έλληνα. Και τι έγινε? Ήρθαν να μας πούν, να μας κάνουν όπως είναι εκείνοι οι ίδιοι. Μα εκείνοι οι περισσότεροι είναι ανώματοι και θέλουν να κάνουν και την Ελλάδα, έτσι. Έβαλα φόρους πάνω στους φόρους. Σήμερα λέγει βάλουν παστά κοτέτσια. Στο κοτέτσι λέγει του βάλανε φόρο. Και τι γίνεται μετά? Μετά αφού βάζουν φόρους, μετά εξαφανίζουν την Ελλάδα. Παιδάκια μου, να μας φυλάει ο Θεός να μην επιτρέψει διότι βλασφημούμε την Παναγία τη μανούλα του. Όλοι οι Έλληνες, εκείνο το στρατόπεδο που πάνε τα παιδιά μας να υπερασπίσουν την Ελλάδα μας. Μέσα σε εκείνο το στρατόπεδο δεν ακούς τίποτε άλλο, μόνο μια βλασφημία από τα παιδάκια. Από την πρώτη ημέρα του πολέμου θα τα φάει η σφαίρα του εχθρού. Εάν επιτρέψει ο Θεός πόλεμο και έρθουν αυτοί οι Τουρκιά, όσα παιδιά βλασφημούνε τον Χριστό και την Παναγία και τον Τίμιο Σταυρό, από την πρώτη ημέρα θα τους φάει η σφαίρα του εχθρού. Ποιο θα φωνάξει? Την Παναγία μας που την βλασφημεί? Το Χριστό μας που την βλασφημεί? Παιδάκια, όπου βρεθείτε, όπου πάτε, όπου έρθετε και ακούτε να βλασφημούν, να τους μιλάτε, να μην τους αφήνετε, να κόψουμε αυτό το κακό το μεγάλο. Διότι από την βλασφημία της Παναγίας μας γίνονται όλα τα κακά που έχουμε πάθει και τη σκλαβιά από τους Ευρωπαίους και τους φόρους και ο Θεός να φυλάει και από πόλεμο. Διότι σκέψου για μια στιγμή να περάσει ένα να σου βλασφημεί τη μανούλα σου. Με τα σύνδια βλασφημία σου βλασφημεί την Παναγία. Τι θα κάνεις εσύ που είσαι το παιδί της, τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή? Και ο Χριστός που είναι το παιδί της Παναγίας μας, τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Βρε τη μανούλα μου τη βλασφημάτε εσείς. Εγώ πάνω στο σταυρό φρόντισα για αυτή. Εκείνη την ώρα που ξεψυχούσα εγώ φρόντισα για τη μανούλα μου. Να μην την εγκαταλείψω.
Δεν κοίταξε τον Ιωάννη και του λέει «Ιδού η μήτρη σου». Και δεν κοίταξε την Παναγία μας και του λέει «Ιδού ο Υιός σου». Αυτά τα ξεχνούμε. Αύριο θα έρθουν τα Άγια Πάθη, θα τα ακούσουμε, θα σβήσουν και θα αρχίσουμε από την αρχή πάλι. Μόλις τελειώσουμε το Χριστός Ανέστη, θα βγούμε έξω και θα βλασφημούμε τον Κύριό μας. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός, ο κατατρεγμένος, ο αφανισμένος, ο εγκαταλελειμμένος. Ποιος του μίλησε, ποιος του είπε, ποιος τον δασκάλεψε, ποιος τον συμβούλευσε. Κλείνουμε τα μάτια μας εμείς που φορούμε το ράσο, που έχουμε τα γεννάκια. Και ο κόσμος περιμένει και λέει τι θα μου πει η Εκκλησία, τι θα μου πει η Εκκλησία. Αχ, Χριστέ μου, λυπήσουμε. Πιστεύουν τώρα για τον Αντίχριστο, πιστεύουν για τη σφραγίδα του Αντιχρίστου ο κόσμος. Δίδουν τώρα την ηλεκτρονική κάρτα. Ο κόσμος για ευκολία θα φωνάζει. Ευκολία μεγάλη, ευκολία μεγάλη, ευκολία μεγάλη, ευκολία μεγάλη. Και γίνεται αιτία να πιάσει ο Αντίχριστος τα ψυχές. Διότι αυτό το σφράγισμα έχει μικροτσίπ μέσα, το οποίο επικοινωνεί με τους δορυφόρους που έχουν από ψηλά. Και όταν θέλει, και όποιον ώρα θέλει, και όταν θέλει, σε σκοτώνει χωρίς να το καταλάβει. Παιδάκια μου, στόμα μυαλό, στόμα μεταφόρο, προσέξετε, προσέξετε κίνδυνος θέλος. Θεμελίωσα τον Άγιο Γιώργιο πάνω στην φλόγα του Αγίου Ευχελαίου. Καντήλι το οποίο ανάβει μέχρι την Δεύτερα Παρουσία. Δεν σβήνει. Καντιλάκι να αναμένω με τη φλόγα του Αγίου Ευχελαίου. Και όταν βγήκα στην κορυφή, έκανα τον αγιασμό και θεμελίωσα τρεις σταυρούς. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αλλά γιατί σταύρωσα τον Χριστό, γιατί τον σταύρωσα, γιατί. Το λέει το Ευαγγέλιο, μια λέξη σήμερα. Διαζήλων και φθόνο. Φθόνο εσταύρωσα τον Κύριο. Φθόνο. Κακό πράγμα φθόνο. Για το φθόνο. Και στην ανθρωπότητα που υπάρχει ο φθόνος. Φθόνο. Σε βλέπει ο άλλος. Φθόνος. Μας φθονεί ο διάβολος, μας φθονούν και οι άνθρωποι. Η μεγαλύτερη ιστορία που θα πω είναι ότι ήμασταν μέσα στους Άγγλους και μας εσκεύαζαν η Παναγία μας. 10.000 στρατιώτες περικύκλωσαν για να πιάσουν τον Διγενή. Τον Διγενή. Ήταν πρωτοπαλί Καρότου. 10.000. Στην Κύπρο. Λοιπόν, και εγώ να είμαι επιποδός για να τον ειδοποιήσω να φύγει. Και την ώρα εκείνη μου έρχεται η αντιλογραφία ολοκλήρου της οργανώσεως. Άρα και τους τόσο μεγάλο αντρός. Τον παίρνω μέσα από τα μάτια των στρατιωτών. Διότι έκανα ένα μπλόκο, ο ένας κοντά στον άλλο με τα όπλα. Και έκλεισαν την πόρτα του μοναστηριού. Ούτε να μπεις, ούτε να βγεις. Εγώ έπιασα εκείνον το φάκελο και τον κρατούσα. Τίποτε, δεν έκανα καμιά κίνηση. Πέρασα από κοντά τους. Δεν με είδα, με έβλεπαν και δεν με έβλεπα. Αυτό το θαύμα το μεγάλο, το μεγαλύτερο. Και μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Πού να το φυλάξω. Γυρίζω δεξιά, γυρίζω αριστερά. Πού να βρίσκει ψώνα. Πού να κρυφτεί, ολόκληρος φάκελος. Εκείνη τη στιγμή, όπως έψαχνα, ακούω από την εικόνα της Παναγίας μας. Παιδάκι μου εδώ μου λέει. Κοίταξα την εικόνα της Παναγίας, έτρεξα, την επροσκύνησα
Και όπως την προσκύνησα την Παναγία μας και έκανα έτσι, βλέπω πάνω από την Παναγία μας έναν τόπο που ήταν ακριβώς για το φάκελο. Βάζω μια καρέκλα, το βάζω από πάνω και λέω Παναγία μου, δικιά σου τώρα, φροντίδα δική σου. Μόλις κατέβηκα από την καρέκλα, μπήκα μέσα οι Άγγλοι, με τους σκύλους. Με βρήκαν εκεί, με πιάσανε, με δέσανε. Αναστάτωσαν την εκκλησία ολόκληρη, μπήκα με τους σκύλους από την ωραία πύλη, μπήκα κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και έλεγα Παναγία μου, τούτην την βεβήλωση θα την πληρώσουν, οι κακοί, έλεγα Παναγία μου, θα την πληρώσουν. Πραγματικά εκείνο το τάγμα, εκείνος ο αρχηγός που τους είχε αυτούς, όταν βγήκαν έξω, είδανε από το μοναστήρι να φεύγει μια γυναίκα μαυροφορεμένη με ένα γαϊδουράκι καβαλεμένη πάνω στο γαϊδουράκι. Και έλεγαν από πού μας πέρασε αυτή και δεν την είδαμε. Οπότε έφυγε ακριβώς από το μονοπάτι που φεύγαμε εμείς. Ακριβώς από το μονοπάτι. Οπότε φωνάζουν σε ένα γερμό, ξεσηκώνουν όλους τους στρατιώτες και τρέχουν ξοπίσω από τη γυναίκα εκείνη. Χάθηκε η γυναίκα. Ήταν η Παναγία μας ολόκληρη. Ολόκληρη η Παναγία μας. Κατέβαιναν τα βουνά με αυτόν τον τρόπο. Στο βάθος είχε ποταμό. Αυτή έψαχνα μέσα στο δάσος τώρα Ιούνιο που καίει, Κύπρος καίει. Έχει η Ελλάδα 40 βαθμούς, η Κύπρος έχει 44. 4 βαθμούς παραπάνω είναι η Κύπρος. Μπαίνουν εκεί και είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι έκαναν στο Μακαρίνι τον Γρηγόριο τον Αυξεντίου που το ανέψαν τα αυτιά και το κάψαν. Πρέπει να περάσουν απέναντι που ήταν η Παναγία μας, που την είδαν και πήγαινε. Διατάζει ο αρχηγός, δεν πηγαίνει ο ένας. Διατάζει ο άλλος, δεν πηγαίνει. Βάζουν τους σκύλους, δεν πηγαίνουν οι σκύλοι. Περνούσαν το νερό. Λοιπόν, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά. Η τέχνη των. Οι τολμηροί Άγγλοι, που δεν έχουν πάνω τους ίχνος τόλμης. Ίχνος τόλμης δεν έχουν. Ό,τι βρήκανε και ό,τι έκανανε είναι με τα μαρτύρια των παιδιών που πιάνανε. Οπότε βάλανε τη φωτιά και πήγαιναν η φωτιά πάνω προς το μέρος που ήταν η Παναγία μας, διότι ήταν δάσος και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Φοβόντουσαν. Σου λένε να βάλουμε τη φωτιά, να το σκάψουμε, να τελειώνουμε. Όπως άναψαν τη φωτιά και πήγε έπαιρνε μπαρούτι ήταν, δεν ήταν φωτιά, Ιούνιος. Πάνω από ένα πεύκο πετάχτηκε ένα κουκουνάρι. Πετάχτηκε όπως πήγαινε ο αέρας προς τα πάνω, γύρισαν πίσω. Αυτά είναι τα θαύματα, τα μεγάλα, τα οποία δεν ξεχνώ ποτέ μου. Όπως γύρισαν πίσω και ήρθε το κουκουνάρι αναμένο. Αμέσως σε πήρε φωτιά και τους εμάντρωσε όλους εκείνους μέσα. Όλος ο λόγος έλεγε ότι επήγε. Άναψε τέτοια φωτιά που δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανένας. Επήγαινε να φύγουν, 15 μέτρα έπεφταν χάμα από τη ζέστη την πολύ και κεγόντουσαν. Και τελειώσαμε με αυτό το δράμα το μεγάλο που δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Παναγία μας μεγαλώχαρη. Σε έναν άλλο σημείο πήγαμε και πιάσαμε τα παιδιά δυο σακούλες γεμάτες από ψωμιά για να περάσουμε στα βουνά. Μας έκανα επίθεση αυτή, μας εμάντρωσα και έβαλαν τους σκύλους
οι οποίες σκύλια πήγαιναν ίσα πάνω στα ψωμιά. Μόλις έφτασαν εκεί, σαν που να τους έβαλαν ένα χέρι αόρατο, άρχισαν να γαβγίζουν και τους τράβησαν. Εάν έβρισκαν εκείνα τα ψωμιά, θα μας σκότωναν εμάς. Δεν θα ζούσαμε τώρα. Ποιος έδιωξαν τους σκύλους και φώναζαν οι σκύλοι, σαν που να τους έβαζαν κάποιος μπροστά. Αυτά είναι τα θάματα τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα. Τα άλλα τα μεγάλα ήταν ότι είχα ένα μανάβικο εγώ και πουλούσα αυτά τα φθαρτά, τα ντομάτες και τα λοιπά. Είχα μια είσοδο και πάνω μπροστά είχα τα όλα ό,τι πουλούσα. Είχα δύο προδότες. Ερχόντουσα και δεν έμεναν εκεί, έμπαιναν μέσα για να ψάξουν να βρουν καλύτερα τα χατασικάλια. Αλλά μέσα ήταν ολόκληρο προστάσιο. Είχα δυναμίτες, είχα περίστροφα, είχα σφαίρες, είχα χειροβομβίδες, είχα ό,τι δύο κοφίνια γεμάτα. Έσκυψε από πάνω και έφτασε έως να αγγίσει πάνω στα όπλα. Ποιος του τράβηξε το χέρι και φύγε. Αυτά ήταν τα θαύματα της Παναγίας μας. Γι' αυτό φωνάζω και λέγω, μη βλασφημείτε την Παναγία μας. Μη βλασφημείτε το όνομά της, μη βλασφημείτε το όνομά της. Φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω. Δεν σταματώ ποτέ. Σταματάς στο πρόσωπο της Παναγίας μας και δεν να παίζεις τα πόδια της την βλασφημίας. Και πάεις μέσα στους στρατώνες που είναι τα παιδιά, τα στρατευμένα, και δεν ακούς τίποτε άλλο. Έρχονται και μαρτυρούν και μου λένε λόγια. Όλα τα παιδιά να βλασφημούν την Παναγία. Από την πρώτη ημέρα θα τους φάει η σφαίρα του Τούρκου. Από την πρώτη ημέρα. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Όσοι βλασφημούν την εικόνα της Παναγίας μας και το όνομά της και τον Τίμιο Σταυρό και τον Χριστό μας. Είναι φοβερό, 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 φοβερό. Αυτό δεν γίνεται σε καμία ιστορία. Ιερός πόλεμος, εγώ έγραψα εκεί, ιερός πόλεμος εναντίον της βλασφημίας. Ιερός πόλεμος εναντίον της βλασφημίας. Πρέπει να κοπεί αυτό, διότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα είναι επειδή βλασφημούν την Παναγία. Ο μεγάλος ο σεισμός πότε έγινε στην Αθήνα που έγινε. Λοιπόν, πότε ήταν, δεν νομίζετε. Καλοκαίρι. 8 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου. Οι πέτρες από τα Τέμπη γιατί έπεσαν, τόσα χρόνια είναι, γιατί έπεσαν. Τα κουνούπια του Βορείου Νείλου πού βρέθησαν. Πώς ήταν εδώ, πώς ήταν. Πού βρέθηκαν. Όλα αυτά δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα επισημαίνει κανείς να πει βρε. Μα τι συγκεκριμένα. Πάντοτε η Παναγία μας επεμβαίνει πάντοτε η Παναγία μας και του λέει ξυπνάτε, μη με βλασφημείτε. Και ο Υιός που λέει τη μανούλα μου βλασφημείτε. Εγώ πάνω στο Σταυρό φρόντισα για αυτή λέει. Δεν την κατέριψα τη μανούλα μου γιατί μέσα στην νυχτιά του Ηρώδη με έπιασε και με έπαιρνε να με γλιτώσει στην Αίγυπτο. Για την Αίγυπτο με το γαϊδουράκι. Ο Χριστός μας είναι παράδειγμα Υιού προς Μητέρα και η Παναγία μας είναι το παράδειγμα Μητέρας προς τον Υιό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα. Βλέπεις μια παρέα να κουβεντιάζουν, να κάνουν καλαμπούρια, ναι, να γελάς και να λέει Παναγία ναι. Χριστό και ναι. Να γελάνε. Και να γελάνε. Ναι. Και να γελάνε. Όχι, τι, έχω δει εγώ στην πλατεία. Να γελάνε. Και να γίνει παπά, δεν είναι αλλιώ. Συγγνώμη, παππούλη. Ναι, συγγνώμη. Με κοροϊδεύει δηλαδή αυτό. Συγγνώμη, παππούλη, δεν είναι αλλιώ. Συγγνώμη, το πιστό μου μου λέτε, συγγνώμη, δεν είναι αλλιώ. Τι να σου κάνω, δεν φωνάζει. Τι, πού το πείτε, συγγνώμη, δεν ξέρω. Συγγνώμη, παππούλη.